Η Κωνσταντίνα Σπυροπούλου, έπειτα από αυτό το περιστατικό που έλαβε χώρα στο μαγαζί που εμφανίζεται ο Κωνσταντίνος Αργυρός, είναι πολύ μουδιασμένη. Τι το ήθελε και αυτό το φαντασία, είναι, παιδί, είναι, πάρα, είναι πάρα πολύ μουδιασμένη. Σαφώς όλο αυτό το που ακολούθησε μετά από το περιστατικό με τον δύο σύντροφό της, την έχει θορυβήσει και την έχει στεναχωρήσει. Δεν σου κρύβω. Χρησιμοποιείται η έκφραση ψυχολογικό ράκος. Ψυχολογικά ναι. Ράκος, ψυχολογικό. Ψυχολογικά ράκος. Ψυχολογικά ράκος. Ναι. Είναι ψυχολογικά ράκος. Εντάξει, επειδή... πέρασε ένα χωρισμό. Αυτός ο χωρισμός βγήκε στη δημοσιότητα με το επεισόδιο. Το έμαθε όλος ο κόσμος και όλος ο ντουνιάς. Δεν θα έχει πάρει και το μαντίλι να χορεύει. Νιώθει... Και έτσι έχει γίνει και επίπληξη από το κανάλι. Νιώθει ράκος, επειδή πρώτη σε εμάς το People Greece. Στο site του περιοδικού People, είχε πει ναι, έχουμε χωρίσει και δίνω βάση στη δουλειά μου. Μαρίνο, και έγινε ράκος. Σωστά. Να σου κάνω τις ερωτήσεις ναι. Και να μας πεις όλο το ποτάζ. Ότι υπάρχει ένα ενδεχόμενο ναι. Να μην πάει στην εκπομπή της επειδή δεν είναι καλά. Ισχύει αυτό ή είναι μια παραφιλολογία? Αυτό είναι μια παραφιλολογία επειδή η Κωνσταντίνα Σπυροπούλου θέλει να δείξει, θέλει να βγει στον τηλεοπτικό αέρα και να αντιμετωπίσει και την εκπομπή της και να κοιτάξει και στα μάτια τους τηλεθεατές. Δεν ξέρω αν θα κάνει δηλώσεις. Ή αν θα πει κάτι για αυτό το περιστατικό, αν θα αναφερθεί. Απλά θέλει να πάει κανονικά στη δουλειά της, στο πόστο της και να υπηρετήσει τη σκαλέτα της εκπομπής της και την παρουσίαση που έχει αναλάβει. Και βγήκε και δελτίο τύπου από το γραφείο τύπου του καναλιού που λέει το Σάββατο και την Κυριακή κανονικά. Ναι. Ναι, βγήκε την Πέμπτη, έβγαινε Παρασκευή, ήταν μία μέρα πριν. Εντάξει, μπορεί αυτό να έγινε και τυχαία. Που λέει ότι θα είναι καλεσμένοι η Μαρία Κορινθίου και ο Βλαδίμηρος Κυριακίδης και ότι κανονικά συνεχίζεται η εκπομπή. Πάντως και σε άλλες καταστάσεις. Παιδιά, με συγχωρείτε, εντάξει, είναι επαγγελματίας. Τι σημαίνει? Συνέβη κάτι το οποίο ήταν ένα τυχαίο γεγονός, αλλά οφείλει, γιατί δεν είναι μόνη της. Είναι και μια ομάδα από πίσω. Και κάποιες φορές, αν δεν νιώθεις καλά, ας τον εαυτό σου, πρέπει να σέβεσαι όλους τους άλλους που δουλεύουν. Ξέρεις... Εγώ πιστεύω ότι η Κωνσταντίνα ποτέ δεν θα το έκανε αυτό, να μην πάει στη δουλειά της, επειδή ψυχολογικά δεν ήταν καλά.